Σήμερα στη Βουλή θα έχουμε συζήτηση και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την κύρωση της στρατιωτικής συμφωνίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που αυτές τις μέρες συζητιόταν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίως θέμα στο οποίο θέλουμε να ακούσουμε την οπτική ενός συμπατριώτη μας και εξαιρετικού επιστήμονα, διεθνολόγος και διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του κυρίου Μάρκου Τρούλη, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την πρόσκληση. Κύριε Τρούλη, δεν ξέρω αν σας ευνηδιάζω, δεν θα ξεκινήσω με αυτό όμως. Θα το συνδέσω με δύο γεγονότα. Φαινομενικά άσχετα. Το ένα τουλάχιστον. Έχουμε, ως φαίνεται, ραγδαίες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Διότι σήμερα συγκαλείται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στη Σερβία. Μετά το δείπνο χθες στις Βρυξέλλες των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων, προέκυψε είδηση ότι το Κωσυφοπαίδιο υποβάλλει αίτηση ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και λέω, κύριε Τρούλη, σε μια εποχή που όλοι φωνάζουν για την εδαφική ακεραιότητα και την κρατική υπόσταση και κυριαρχία της Ουκρανίας, τι γίνεται στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, στα Δυτικά Βαλκάνια? Ευρώπη είναι και εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι αλακάρτη η ιστορία. Επικρατεί η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, όπως συμβαίνει διαχρονικά, όπως το είδαμε από την πρώτη στιγμή ξεσπάσματος αυτής της κρίσης, αυτής της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία από τη Ρωσία, όταν όλοι ομνίαμε, το πρώτο σπληθυντικό βέβαια είναι έτσι για ευκολία, για την, ότι είναι η πρώτη εισβολή και παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεχνώντας τον βομβαρδισμό της Σερβίας το 1999, ξεχνώντας φυσικά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αυτή η λογική δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά. Υπάρχει μια τακτική από πλευράς των πλανητικών δυνάμεων να παίζουν με τα σπίρτα στην παρουταποθήκη των Βαλκανίων, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, τους τελευταίους μήνες. Και φυσικά αυτό δεν είναι επιλογή, καθώς η Ρωσία, που αναγνωρίζεται ως ο έτερος πόλος σε αυτό το παίγνιο, είναι ένας δρόν με πολύ μεγάλη φαρέτρα συντελεστών ισχύως, και αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε στην αποσταθεροποίηση. Αν μη τι άλλο, η συγκυρία είναι πολύ κακή, αλλά και το ίδιο το γεγονός είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Ξέρετε, η διεθνής τάξη με τα πολεμικά θεμελιώθηκε στη λογική, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ότι περί απαραβίαση των συνόρων, περί της σεβασμού της εδαφικής κυριαρχίας, περί σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Πάνω σε αυτή τη λογική, πολλές φορές βέβαια αυτή η λογική παραβιάστηκε, αλλά αυτή η λογική ήταν και ο μπούσουλας, αν θέλετε, αυτής της σχετικής σταθερότητας, της πολύ σχετικής σταθερότητας που υπήρξε. Αν αυτό το βάλουμε στην άκρη, το ξεχάσουμε, νομιμοποιήσουμε αποτελέσματα εισβολών και παρεμβάσεων στρατιωτικών, επεμβάσεων στρατιωτικών, οι οποίες δεν είχαν την έγκριση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε νομίζω ότι πηγαίνουμε πλέον και επισήμως σε μια κατάσταση ζούγκλας. Αυτό φοβάμαι, και αυτό βλέπουμε ότι συμβαίνει τώρα στο Κόσοβο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και με τη Ρεπούμπλικα Σρέψκα στη Βοσνία. Η Ουκρανία ήδη έχει αναφλεγεί. Η Τουρκία, ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί τείνουμε να το ξεχνάμε στη Δύση, ήδη έχει εισβάλει και βρίσκεται στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Πλέον τα σύνορα είναι μόνο κατεφημισμών, μόνο κατ' όνομα. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη διεθνή σταθερότητα. Το είναι βέβαιο. Επειδή τα Βαλκάνια, και με αυτό θέλω να κλείσουμε με μία πρόταση αυτό το κομμάτι, δεν είναι μια τυχαία περιοχή και ιστορικά είχε ένα ειδικό φορτίο και βάρος, και καλά κάνατε εσείς και είπατε και για την περιοχή της Μπάνια Λούκα. Εγώ θα σας έλεγα, βάλτε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, πόσο τυχαίο είναι ότι χθες πριν το δείπνο ο Ράμα πήγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, στις φυλακές του, να δει τον Θάτσι, τον ηγέτη, τον έγκλειστο, όπως τον αποκάλεσε, που έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος. Αυτά όλα δεν είναι απλά, κύριε Τρούλη, σε μια φορτισμένη ιστορικά περιοχή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι κομμάτι μια της άσκησης πίεσης που επιθυμεί να ασκήσει η Δύση προς τη Σερβία. Η Σερβία
ως γαλλογαλατικό χωριό προτίμησε με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία να διατηρήσει μια στάση έτσι πιο, αν θέλετε, πολυδιάστατης διπλωματίας. Και προφανώς εδώ οι δυτικοί βάζουν ένα μοχλό πίεσης. Αυτό το παιχνίδι όμως, θα το ξαναπώ, είναι εξαιρετικά ανεύθυνο. Δεν μπορείς να αφήσεις δυσαρεστημένη και αν θέλετε εντός εισαγωγικών με το δάχτυλο σε σκανδάλι τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είναι ένας τυχαίος δρόν. Ξέρετε, ο Σουν Τζου έλεγε φτιάξε μια γέφυρα για να μπορέσει να περάσει ο εχθρός υποχωρώντας. Εννοώντας ότι όταν έχεις μια τόσο σημαντική, μια τόσο ισχυρή, αν θέλετε, ένα τόσο ισχυρό δρόντα απέναντί σου, καλό είναι να μην ακολουθείς την τακτική της καμένης γέφυρας, αλλά να του επιτρέπεις, να του αφήνεις περιθώρια να υποχωρήσει, έτσι ώστε να μην έχεις μια γενικευμένη αποσταθεροποίηση και ειδικά έτσι αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μιλάμε για μια πυρηνική δύναμη. Αυτό βλέπουμε ότι το ξεχνάμε. Πιέζουμε το ρωσικό παράγοντα και στη Σερβία και με αφορμή το κωσικοπαίδιο, ευνοώντας, αν θέλετε, και σενάρια, προς το παρόν σενάρια, αλλά βλέπουμε ότι πλέον υλοποιούνται για μια μεγάλη Αλβανία. Και ειλικρινά δεν ξέρω πόσο, πού πλέον πηγαίνει, αν θέλετε, και πού σκοπεύει αυτή η αμερικανική, αυτή η νατοϊκή στρατηγική, δεδομένου ότι έχουμε πλέον ένα ανοιχτό ανταγωνισμό ισχύως με έναν δρόντα ο οποίος δεν είναι ούτε αναλώσιμος, ούτε γεωπολιτικά αμεληταίος, ούτε κάποιο ισχυρό κράτος, έτσι, ούτε κάποιο κράτος το οποίο θα ξεβραστεί από την ιστορία αν εξασθενήσει. Είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να επιβάλλει κόστος, και αναφέρουμε φυσικά στη Ρωσία, γιατί επιμένω να αναφέρουμε στη Ρωσία, παρά το έχω καταλάβει, είμαι προσανατολισμένος στο ερώτημά σας για τα Βαλκάνια, αλλά ξέρετε, είμαι πεπισμένος ότι η μεγάλη εικόνα μας οδηγεί πάντα στις μεγάλες πλανητικές δυνάμεις. Όλες αυτές οι μικρές σειράξεις, όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί, όπως και αυτό στα Βαλκάνια, πάντα εξαρτώνται από την κατάσταση, από τις προτεραιότητες των μεγάλων πλανητικών ή περιφερειακών δυνάμεων, όπως αναφέρομαι τόση ώρα στις ΗΠΑ και στη Ρωσία. Μιας και είπατε ΗΠΑ και έρχομαι στα καθημάς τώρα. Σε τρεις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, θα βρίσκεται στο Λευκό Οίκο και το Κόγκρεσο. Πριν καν φτάσει λοιπόν, και παρά τη φιλολογία και τις προσδοκίες, και βλέπω και ανοιχτές δημόσιες επιστολές στον Πρωθυπουργό, τι πρέπει να πει, πώς πρέπει να το πει κτλ. Και καλώς υπάρχουν όλα αυτά. Κυκλοφόρησε ένα σενάριο για F-35 στην Ελλάδα. Καλό θα είναι αυτοί που τα κυκλοφορούν να ρωτήσουν πρώτα τους καθήλυνα αρμόδιους, τους ειδικούς στην πολεμική αεροπορία, τι λένε για το συγκεκριμένο τύπο. Όμως, εκ παραλλήλου και πριν φτάσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πριν ξεκινήσει η κανόνια Πρωθυπουργός, σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την συμφωνία με τις ΗΠΑ, αυτό που προκύπτει είναι ότι θα κατατεθεί έτοιμα στο Κογκρέσο αρχικώς για έγκριση ανταλλακτικών στα F-16 Τουρκίας και σε δεύτερο φόντο, από ό,τι λένε οι ίδιες αμερικανικές μεγάλες εφημερίδες, και η αγορά νέων F-16. Έτσι θα πάμε ο καλός σύμμαχος και ο χρήσιμος σε αυτή την ιστορία, κύριε Τρούλη. Καταρχάς, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Σαχίνη, να βάλω έτσι δύο προϋποθέσεις, αν θέλετε, της συζήτησης, ή μάλλον να καταθέσω δύο ζητήματα. Πρώτον, ό,τι πω και ό,τι λέω αφορά διαχρονικά το πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για την ελληνική στρατηγική τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν αφορά κριτική προς καμία κυβέρνηση, προς κανένα κόμμα. Και το δεύτερον, είναι ότι η Ελλάδα ως ναυτική δύναμη που οφείλει μάλλον να ευθυγραμμίζεται με τις ευαισθησίες, τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυρίαρχης πλανητικής ναυτικής δύναμης. Ωστόσο, οπότε η ελληνοαμερικανική συνεργασία είναι επιθυμητή και πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο. Ωστόσο, και εδώ έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτό πρέπει να γίνεται υπό όρους και με ανταλλάγματα. Ξέρετε, δεν επιβραβεύεται το φιλότιμο εντός εισαγωγικών στις διεθνείς σχέσεις. Στις διεθνείς σχέσεις απουσιάζει η ηθική και άρα τέτοια ηθικοπλαστικά προτάγματα ακυρώνονται στην πράξη. Το να εμφανιζόμαστε δεδομένοι, προβλέψιμοι, το να έχουμε μια τέτοια λογική
στην προσέγγιση μας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω είναι αυτοκτονικό. Είναι μια λογική η οποία αντιστρατεύεται τα διαχρονικά διδάγματα, αν θέλετε, της θεωρίας, στρατηγικής ανάλυσης, τα διδάγματα τα οποία έχουμε, αν θέλετε, κληρονομήσει ήδη από τη μέσω της φράσης του Πάλμερστον, ότι τα κράτη δεν έχουν σταθερούς φίλους, αλλά σταθερά συμφέροντα. Και αναρωτιέμαι, εμείς δεσμευόμαστε εκ των προτέρων ότι θα έχουμε σταθερούς φίλους? Εγώ, από όσο γνωρίζω, το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, έχει αβεβαιότητα, έχει ρευστότητα. Πώς μπορείς, αν θέλετε, να φτάνεις σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια επαόριστο παραμονή βάσεων, τη στιγμή που, όπως σωστά είπατε, έχουμε μια, παρατηρούμε μια αναβάθμιση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων σε πολλές περιπτώσεις εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, μέσω και της πρόθεσης πώλησης F-16. Και μην ξεχνάμε κιόλας και τη φράση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος πριν ένα μήνα περίπου μίλησε για την, ότι είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Τουρκίας να παραχωρηθούν όπλα στην Άγκυρα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου, εκτός αυτών, έχουμε βέβαια και το non-paper και τις δηλώσεις Νούλαντ για τον Ισθμέντ. Έχουμε τη δήλωση του State Department όπου, σχετικά με τον εναέριο χώρο, όπου καλεί σε συζήτηση και συντονισμό, αν θέλετε, σε όσους, όταν υπάρχουν διαφωνίες, λες και μιλάμε για διαφωνίες οι οποίες δεν επιλύονται μέσω των διεθνών συνθήκων. Παρένθεση εδώ, δεν μιλάμε μόνο για παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου, μιλάμε για υπερπτήσεις. Άρα συζητάμε και για κυριαρχία, συζητάμε για Τυχείο, για το Βαθμονίσι, για την Καλόλυμνο, συζητάμε για ελληνικά νησιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Πάμε λοιπόν σε μια συμφωνία η οποία προβλέπει παόριστο παραμονή των βάσεων μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας. Και αναρωτιέμαι, κύριε Σαχίνη, ποια κυβέρνηση θα θέσει ένα αμφιβόλο την υλοποίηση της συμφωνίας μετά την παρέλευση της πενταετίας? Δηλαδή, ποια θα πάει σε μια επαναδιαπραγμάτευση και θα πει: όχι, δεν θέλω να πάω σε επαόριστο ανανέωση? Θέλω να πω ότι εγκλωβίζεται η Ελλάδα μέσα από την κύρωση της τροποποιητικής συμφωνίας σήμερα. Και πάει σε μια λογική, αν θέλετε, δήλωσης πίστης και νομοφροσύνης. Υπάρχει και ένας άλλος όρος, ο οποίος μιλά μέσα από την τροποποιητική, ο οποίος μιλά για τον επανακαθορισμό των όρων κοινή συνενέση. Δηλαδή, δεν προβλέπεται πλέον καταγγελία όπως προβλεπόταν έως τώρα. Μισό λεπτό, τι σημαίνει αυτό? Τι εννοείτε? Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε, ναι, ως Ελλάδα, αν κάτι μας ενοχλεί, αν θέλουμε κάτι να αλλάξουμε, αν βλέπουμε, ναι, κάποια, αν θέλουμε να ξανασυζητήσουμε πάνω σε αυτήν τη συμφωνία, ναι, αυτό πρέπει να προκύψει, η όποια νέα συμφωνία πρέπει να προκύψει κοινή συνενέση. Δεν προβλέπεται δηλαδή το ένα μέρος να καταγγείλει τη συμφωνία και να αποχωρήσει. Αυτό, ξέρετε, όλα μπορώ να τα καταλάβω. Μπορούμε, ξέρετε, να το πράξουμε και αυτό. Δηλαδή, μισό λεπτό, πάντα, και κύριε Τρούλη, ναι, βεβαίως όλα μπορούμε να τα πράξουμε. Αλλά για να το καταλάβουμε και εμείς οι κινήθνητοι, με συγχωρείτε, στα δύο χρόνια, εγώ δεν σας λέω στο ένα χρόνο. Στα δύο χρόνια, κρίνει η ελληνική κυβέρνηση ότι για 2, 3, 5, 10 λόγους η συμφωνία αυτή είναι επιβλαβής. Και θέλει να την καταγγείλει. Δεν μπορεί να την καταγγείλει αν δεν συμφωνήσει κι ο άλλος και να την αλλάξουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει μετά την παρέλευση της πενταετίας, όταν πλέον γίνει ανανέωση και πάμε σε μια επαόριστο παραμονή των βάσεων στην Ελλάδα. Και σας ξαναλέω, όλα αυτά μπορώ να τα καταλάβω, τα πάντα μπορούμε να το πράξουμε. Το ερώτημα πάντα είναι με τι ανταλλάγματα. Μάλιστα. Γιατί τι εγώ, ανταλλάγματα λαμβάνουμε? Κύριε Τρούλη, καλά το θέτε, γιατί εγώ διαβάζω εδώ χθες τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και ακούω και από εισηγητές να λένε, μας ζητάνε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας συνισιωτικής να τα δώσουμε. Θέλουμε την παρουσία, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν γίνεται και μαζί και χώρια. Αυτό μπορεί να ίσχυε παλιότερα, τώρα ή είσαι μαζί ή δεν είσαι. Και ναι, ας μας θεωρούν δεδομένους, τι πάει να πει, λέει. Θα κριθεί στη συνέχεια ότι είμαστε οι πιο αξιόπιστοι, συνεπείς, σωστοί εταίροι στην περιοχή.
Ο λόγος σου με χόρτασε. Και το ψωμί σου φάτο. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Τι θα το κάνω τις καλές κουβέντες. Στην πράξη τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Το πρόβλημα με αυτό που είπατε, το πρώτο που είπατε, είναι ότι σε ορισμένα σε ζητήματα, μάλλον τα φλέγοντα, δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν. Και αυτό δεν το κερδίζουμε. Δηλαδή, στο να δημιουργείται μια βάση drones στη Σκύρο ή σε κάποιο ελληνικό νησί, δεν συνενούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν αφήσει εκτός δηλαδή της συμφωνίας, αν θέλετε, τον ελληνικό νησιωτικό χώρο. Εκεί που υπάρχει φωτιά, απέχουν. Άρα αποφεύγουν να αναλάβουν δεσμεύσεις οι οποίες θα τις φέρουν κόντρα, αν θέλετε, στις προτεραιότητες και στις βουλές της Άγκυρας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς, όπως είπα, προστρέχουμε να διακηρύξουμε αυτή την νομοθεσία μας, αλλά θα έπρεπε να είχαμε διδαχθεί από την απάντηση των ΗΠΑ όσον αφορά το ΡΙΣΤΜΕΤ. Τι μας είπαν όταν μας απάντησαν, όταν μάλλον απέσυραν την υποστήριξή τους στο ΡΙΣΤΜΕΤ, τι μας είπαν τότε? Δεν πρέπει να γίνει, γιατί συνιστά πηγή εντάσσεων με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία περνά την ατζέντα της παρά το γεγονός ότι δεν είναι δεδομένη και προβλέψιμη? Θα αντιτείνει κάποιος το κλασικό, το παθές, ναι, αλλά η Τουρκία είναι γεωπολιτικά πολύτιμη. Συγγνώμη, η Ελλάδα δεν είναι γεωπολιτικά πολύτιμη? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι η Ελλάδα γεωπολιτικά πολύτιμη? Όλα είναι ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης, που θα έχει ως πρόταγμα, μοναδικό πρόταγμα, την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, οι συμμαχίες. Και τώρα νομίζω λέω αυτονόητα πράγματα, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε. Οι συμμαχίες είναι εργαλεία. Δεν είναι διαμορφωτικές συνιστώσεις της εξωτερικής πολιτικής. Τουλάχιστον όταν μιλάμε για ανεξάρτητα κράτη, έτσι. Σωστά το θέτετε. Ξέρετε, χθες ρώτησε ο συνάδελφός μας, ο Μιχάλης Ογιναντίου, στο briefing του State Department για τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις που συνεχίζονται καθημερινά, και η απάντηση του State Department ήταν ότι σε τέτοια περιστατικά καλό είναι οι δύο πλευρές να καθίσουν ένα τραπέζι να τα επιλύουν ειρηνικά. Σοβαρά. Αυτή είναι η απάντηση. Να πάνε το πεις στην Τουρκία που κάνει υπερπτήσεις. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς αυτό ανέφερα και πριν και... Ναι, σαφές. Θέσεσα ότι δεν είναι μόνο παραβιάσεις, μιλάμε και υπερπτήσεις από ελληνικό έδαφος. Δεν μου λέτε, κύριε Τρουλή, κατά τη γνώμη σας, με αυτό το σκηνικό, το οποίο τραυματίζει λίγο την καλή αρχικός εικόνα που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, λίγο πριν φτάσει ο Ένιας Πρωθυπουργός, κορυφαίες αμερικανικές εφημερίδες να λένε για τα ανταλλακτικά και όλα τα άλλα στην Τουρκία, προφανώς αυτά δεν γίνονται έτσι στο βρόντο. Τώρα λειτουργεί ένα σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Εμείς σήμερα κυρώνουμε μία συμφωνία που επί της ουσίας, θέλω να μου την πείτε, όχι πολιτικά, το ξέρω, επιστημονικά. Τι είναι, λευκό χαρτί, πάρε ό,τι θέλεις και κάνε ό,τι θέλεις, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς κανένα βετό? Η συμφωνία αυτή καταρχάς αφορά 4 βάσεις. Αφορά τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, στο Λιτόχωρο και στο Στεφανοβίκιο. Περιλαμβάνει αυτές τις 4 βάσεις και ως, αν θέλετε, όρο θέτει, ή μάλλον ως βασική προϋπόθεση θέτει τη μόνιμη παραμονή τους. Αρχικά η συμφωνία αφορά την επόμενη πενταετία και μετέπειτα, εφόσον υπάρχει συμφωνία, για την επαόριστο ανανέωση. Προφανώς, διαπραγμάτευση εδώ είναι πολιτική. Τα ανταλλάγματα δεν αποτυπώνται φυσικά μέσα στο νομικό κείμενο. Μακάρι να αποτυπώνονταν, αλλά δεν αποτυπώνονται στο νομικό κείμενο. Θα έπρεπε να αποτυπώνονται σε πολιτικό επίπεδο. Και στο πολιτικό επίπεδο, στο πρακτικό, σε αυτό που βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας, αυτό περιγράφουμε τόση ώρα, δεν βλέπουμε την αμερικανική βούληση, αν θέλετε, να τιμωρηθεί η Τουρκία για τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη, για την αμφιλεγόμενη στάση της όσον αφορά το ουκρανικό και την τήρηση εκεί ισορροπιών, και αντιθέτως η Ελλάδα, η οποία είναι πιστή, δεδομένη, προβλέψιμη, τίθεται, αν θέλετε, σε μια κατάσταση πίεσης. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αυτή η εξέλιξη νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει όσον αφορά το πόσο δυναμικά, αν θέλετε, ή το πόσο σαφώς
δείχνουμε ότι είμαστε επισπεύδοντες, ότι είμαστε απειλούμενοι, εν πάση περιπτώσει, και ότι είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε κόστος. Ο γεωπολιτικά πολύτιμος, ο γεωστρατηγικά πολύτιμος δρόν είναι σε θέση και έχει τη βούληση, δείχνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιβάλλει κόστος. Δηλαδή να φύγει από μια συμφωνία, να φύγει από μια συμμαχία ή ενδεχομένως να κάνει ελιγμούς, να συνδιαλλαχεί επίσης όρις στις διεθνείς σχέσεις. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να καταθέτεις, αν θέλετε, αυτή την ατζέντα, να εξασφαλίζεις την αυτοβοήθειά σου, να είσαι δηλαδή αρκούντος ισχυρός μόνος σου και όχι να εξαρτάσεις αποκλειστικά από ξένα κέντρα. Και υπ' αυτούς τους όρους, αν θέλετε, να ζητάς, να επιδιώκεις την ισχυροποίηση της θέσης σου, πρώτα εσύ, πρώτα για τον εαυτό σου και έπειτα για τη συμμαχία. Η συμμαχία, όπως είπα, είναι ο διάβλος, είναι το εργαλείο. Είναι εργαλείο, δεν είναι... Για να ικανοποιήσει τα εθνικά σου συμφέροντα, δεν είναι αυτό που θα σε κατευθύνει, και όταν θα σε κατευθύνει, μπορεί καμιά φορά να σε κατευθύνει και εις βάρος των εθνικών σου συμφερόντων. Εκτός αν έχεις κάνει κυρίαρχη σου στρατηγική του συμμάχου σου. Ακούστε τώρα εδώ. Δύο ερωτήματα, πολύ γρήγορες απαντήσεις. Λέει ο φίλος μου Νικόλας, καλημέρα στον εξαιρετικό όπως πάντα κύριο Τρούλη. Θέλω να το ρωτήσω. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ετήθηκαν στάθμευση F-35 και F-15 στη Σούδα, το θεωρεί ίσονος σημασίας για μας? Δεν είναι μια ομπρέλα? Τώρα τι να πω τώρα. Άμα κατάλαβε αυτό. Ναι, ελάτε κύριε Τρούλη. Όχι. Εξυπηρετεί καταρχάς την αμερικανική προβολή ισχύω στην περιοχή. Δεν καταλαβαίνω πώς έρχεται να ικανοποιήσει τα ελληνικά, τις ελληνικές ευαισθησίες και τις ελληνικές προτεραιότητες. Θυμίζω στον αγαπητό ακροατή ότι η εισβολή στην Κύπρο το 1974 έγινε παρουσία βρετανικών βάσεων στο νησί. Μάλιστα. Εγώ να πω ότι το Ιράν μπαίνει εμφατικά στη Συρία με πυράβλους και αυτό να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και δεύτερο ερώτημα, το φίλο τον Κούλη από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Τρούλη, το αν είμαστε, λέει, ανεξάρτητο κράτος, όπως ξέρετε κι εσείς, στη δημόσιο λόγο οι απόψεις δίστανται. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, με την επιστημονική σας, ποιος είναι ο ορισμός τελικά ενός ανεξάρτητου κράτους, έτσι για να ξέρουμε πώς να προσδιορίζουμε την πραγματικότητα στο δικό μας? Να αποφασίζει το ίδιο για τα βασικά ζητήματα ασφαλείας του, για τα του οίκου του, για την ευμάρεια των πολιτών του, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Να είναι το ίδιο αρκετά κυρίαρχο, αν θέλετε εντός εισαγωγικών το αρκετά, προκειμένου να έχει ως βασική προτεραιότητα και ως πρώτο μέλημα την ικανοποίηση των δικών του αναγκών και όχι των αναγκών οποιοδήποτε άλλου υποπίεση, αν θέλετε, υποενδεχόμενη πίεση που μπορεί να δέχεται. Αυτό θα το έλεγα με πολύ απλούς όρους. Λοιπόν, είναι ο εξαιρετικός κύριος Μάρκος Τρούλης, νέος άνθρωπος και αυτός. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά. Πολλοί νέους επιστήμονες με λόγο, δημόσια εκφορά, επιχειρήματα και επιστημονική γνώση και με αντίληψη από τα γεωπολιτικά μέχρι τα νομικά, και αυτό είναι μια παρηγοριά για αυτή τη χώρα. Κύριε Τρούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.